καρδιάς. Ναι, και κανονικά σας είχαμε ετοιμάσει ένα τεράστιο σταντανέτο με ένα εντυπωσιακό. Και εγώ δεν πρέπει να νιώθω από κάπου πάνω, θα το καταλάβει στα social media. Δεν ήταν πολύ ωραία. Εγώ είχα ετοιμάσει ένα interpretive dance για την αντεγωγικά του Μόφλερ στην σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία. Αλλήμον. Με ένα ρόσο που είχαμε καταλέψει ταλέντο από ντυμένους κοσμοναύτες. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι πάει πάρα πολύ αργά. Και δεν το κάνω. Γιατί έχουμε και αυτοπάτη και έχουμε και τις drag queens μας εδώ πέρα που θα είναι το πιο εντυπωσιακό της βραδιάς. Δεν έχουμε τελειώσει εδώ, δεν έχουμε τελειώσει. Πάμε να μάθουμε για την μεγάλη νικήτρια παράσταση βραδιάς. Η οποία θα μπει στην οικογένεια των βραβευμένων queen παραστάσεων των προηγούμενων χρόνων, όπως το Band, ο μικρός εγώ, Blue Devils of Tennessee, τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φουρκά και οι περσινές βραβευμένες αναστατώσεις του Οικότροφου Τέλες. Οι υποψηφιότητες για queen παράσταση χρονιάς είναι και πάλι Αμάρατα. Αλογορημένη το τραγούδι ενός καουμπόι. Ο γείτονάς του Ναπολέοντα Παθιώτη. Σε Προφούντης. Το δέκατη νύχτα. Μάντζι. Μία νύχτα με τον Άρη. Ποιο σώμα. Ομοερωτική ποιήση. Τα χρόνια της αυτότητας. Το βραβείο τώρα θα παρουσιάσει η δική μας κριτική επιτροπή των βραβείων. Οι δύο διοργανωτές, ο θεατρικός συντάκτης Μανώλης Μαγκούνης από το kultura.gr και ο σκηνοθέτης Μενέλος Τσαφάκας από το διαδικτυακό κανάλι GITV. Η αρθρογράφος του περιοδικού αντιβάρους Λίνα Λαχανιώτη. Και ο Ραφαήλ Πηλίτας από την διοργανωτική επιτροπή του Athens Grand. Πέρυσι μονοπόλησα εγώ τον χρόνο που είχα πει, όταν στο μοντέλο μονοπόλησα με Νέλλα, εγώ μια στο δίπλα κάνω μόνο. Συχνά ακούγεται ότι στα βραβεία και το να είσαι nominated μόνο είναι τιμή. Εμείς το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό, γιατί και οι 28 παραστάσεις που έρχονται από ψηφιότητες κάπου αυτή τη βραδιά έκαναν κάτι που το υπόλοιπο 96% του θεάτρου φέτος, άλλες 25 παραστάσεις, ή δεν ήθελαν, ή δεν τόλμησαν, ή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου να κάνουν. Και για μας αυτό είναι τεράστιο, να υπάρχει χειροκροτήμα στο Θεό, να υπάρχει χειροκροτήμα στο Θεό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ και με όλες τις παραστάσεις. Εγώ που ακούμε κάποια πολύ παράσταση, θέλω να αποκριθούμε. Θέλω λοιπόν να βλέπετε εσείς κάποια πολύ παράσταση, θα μας τη λέτε, μέσω Facebook. Και αυτό, σας ευχαριστούμε και πάλι, με Νέλλα. Εγώ είμαι πάντα η πλειοψηφία, η λεσβιακή νότα στην Αντική. Βέβαια και χαρά μου. Βέβαια πάντα με τις υπόλοιπες απόψεις. Ήμουν αυτή που καταψηφίστηκε σχεδόν σε όλες. Όχι, εντάξει, το περιβάλλω. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για την κοινότητα το ότι τα Queer Theatre Awards πριν από λίγα χρόνια ήταν σε ένα χωριό και τώρα είναι σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο. Ελπίζω ότι χρόνο ακόμα μεγαλύτερο. Ότι ξεκίνησε με λίγα άτομα που ήμασταν ο βασικός πυρήνας των αρχιστικών οργανώσεων που μας πετάγανε αυγά. Και τώρα το Σάββατο, που ελπίζουμε να είστε όλοι εκεί, θα είναι στο Σύνταγμα. Που την αιγίδα του Δήμου Αθηναίου, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κοινότητα διεκδικεί την ορατότητά της με σταθερά βήματα. Αυξάνει την παρουσία στο δημόσιο χώρο, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι δεν πρέπει να το ξεχάσει αυτή η κοινότητα είναι ότι πρέπει να είναι συμπεριληπτική, αλληλέγγυα και να μάχεται όχι μόνο την ετεροκανονικότητα αλλά και την ομοκανονικότητα. Αυτά. Εμένα μου είπαν όλοι ότι θα ντυθούν πολύ καλά και τελικά είμαι μόνο το καταγγέλλω. Λοιπόν, κάθε χρόνο όταν έρχεται ο Μάιο. Σκέφτομαι, γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου, γιατί να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή την κούραση που έχουμε ζήσει με τον Μανώλη και όλους τους τελευταίες, τις νύχτες που δεν κοιμόμαστε, που μιλάμε 4 ώρα το πρωί στο Facebook για τις κατηγορίες και όλα αυτά. Και... Ενώ δεν το μιλάτε 4 ώρα στο Facebook, καταγγέλλω πίσω. Κάθε λοιπόν χρονιά έρχομαι εδώ πέρα και είμαι πάντα λίγο έτσι πω, οπότε μπορώ άλλο και άλλη χρονιά και κάθε χρονιά όταν αρχίζει αυτή η παράσταση, συγκινούμε.
έκλαψα φέτος, μπορώ να το πω. Και συγκινούμαι γιατί όταν μεγάλωνα, όταν ήμουν παιδί, δεν έβλεπα πουθενά τον εαυτό μου. Σε καμία ιστορία, σε καμία επίσημη ιστορία που έχω στο σχολείο, αισθανόμουν μόνος μου. Αισθανόμουν λάθος. Αισθανόμουν ότι μεγαλώνω σε έναν κόσμο που μου λέει ότι αυτό που είμαι είναι λάθος, είναι κακό. Η ιστορία λοιπόν μας αφήνει απ' έξω. Υπάρχει όμως πάντα η τέχνη. Μέσα στην τέχνη λοιπόν μπορούμε να δούμε αφηγήσεις και ιστορίες τις οποίες εμείς να αντανακλάσουμε τον εαυτό μας. Η παράσταση λοιπόν που επιλέξαμε να βραβεύσουμε, που είναι μέσα στο φάκελο, όχι μόνο είναι μια γενικότερη ιστορία, αλλά έρχεται στην Ελλάδα, στην ελληνική ύπαιθρο, στην ελληνική παράδοση. Ο πρωταγωνιστής αυτής της παράστασης είναι ένας Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος ενώ θρυνεί το χαμένο του σύντροφο, πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επίσημης σύζυγου του. Έχω πει ήδη για τα Μανώλη και αυτής. Παντρεύσε την παράσταση και κερδίζει. Έλα, άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε. Εγώ! Εγώ δεν το έχεις ξανακάνει γι' αυτό. Η queer παράσταση της χρονιάς, το γραφείο για την queer παράσταση της χρονιάς, πηγαίνει... Πάμε μαζί... Αμάρατα! Αν δεν ήταν αυτό, δεν είχα μουρλαθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.